Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε εκεί, στα ευλογημένα Αγία Χώματα. Εκεί όπου Αρνός και Γη ενώθηκαν για να ολοκληρωθεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Πολύτιμο συμπαραστάτη σήμερα θα έχουμε το βιβλίο του Ευθύμιου Ταλάντη στους Αγίους Τόπους, με τους Εβαΐτες Μοναχούς στην έρημο της Ιουδαίας, που κυκλοφόρησε στην Άμφισσα το 2017. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συγγραφέα που είχε την καλοσύνη και την χαρά να μας το προσφέρει. Είχε αρχίσει ένα εκνευριστικό ψιλόβροχο και ο Βασίλης δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να πάμε ίσα με εκεί πάνω. Το Κυριακό, στη σκήτη της Αγίας Άννας, δέσποζε επιβλητικά στην απότομη νότια ορθοπλαγιά του Άφωνα. Τον άφησα να πάρει πρωτοβουλία. Προσωπικά ήθελα πολύ να ανέβω ως εκεί, ανεξάρτητα από τον καιρό που είχε φορτώσει κανονικά, με μαύρα και γκριζοπά σύννεφα που πύκνωναν διαρκώς. Τελικά, το αποφάσισε και αποβιβαστήκαμε στην προβλήτα. Τον ακολούθησα ευχαριστημένος. Μαζί μας αποβιβάστηκαν άλλοι 5 Έλληνες προσκυνητές. Τη συντροφιά συμπλήρωσε ο Φραγκίσκος, ένας Σπανιόλος καθολικός γύρω στα 45. Συμπαθητική φάτσα, πρόσχαρος με ένα χαμόγελο μόνιμα καρφιτσωμένο στα χείλη. Προσκολήθηκε αμέσως μαζί μας. Η βροχή άρχιζε σιγά σιγά να δυναμώνει. Έβγαλα την αδιάβροχη μπέρτα που είχα μαζί μου για τέτοιες περιπτώσεις και τη φόρεσα πάνω από τον λοιπό εξοπλισμό, μήπως και γλιτώσω το μουσκίδι από τη βροχή που είχε αρχίσει να γίνεται ενοχλητική. Η πορεία δύσκολη, κοπιαστική. Δεν ήμουν κατάλληλα ντυμένος για ανάλογες συνθήκες. Ο Βασίλης δεν είχε κάτι αντίστοιχο για να προφυλαχθεί. Τον έβλεπα να προπορεύεται μέσα στη βροχή και στενοχωριόμουν. Αντιλαμβανόμουν πως συγκατατέθηκε σε αυτή την ταλαιπωρία για να μην μου χαλάσει το χατήρι. Με το φίλο μου Βασίλη Μαλάμο ήταν η τρίτη φορά που κάναμε οι δυο μας προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Ο Φραγκίσκος φορούσε και αυτός μια αδιάβροχη μπέρτα καλύτερης ποιότητας από τη δικιά μου. Μια μαγκούρα από χοντρή αγριελιά στο δεξί για διευκόλυνση στην ανάβαση και ένα μεγάλο κουμποσχήνι στα αριστερό συμπλήρωνε το χαμογελαστό σουλούπι του. Το παράδοξο με αυτόν ήταν πως φορούσε κάτι δερμάτινα καλοκαιρινά πέδιλα με χοντρή ελαστική σόλα και ήταν ξεκάλτσοτος. Μου θύμιζε αυτούς τους φραγκισκανούς καλόγερους από το τάγμα αδελφών Καπουτσίνων, ένα θρησκευτικό μοναχικό τάγμα της Καθολικής Εκκλησίας, μόνο που αυτός δεν φορούσε ράσα. Επιδίωκε την επικοινωνία μαζί μας. Εκτός από τη μητρική του γλώσσα τα ισπανικά, μιλούσε γαλλικά και ιταλικά. Με κάτι λίγα αγγλικά μπορέσαμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Κάθε φορά που τον κοιτούσα, ένωνε με ευλάβεια τις παλάμες του εμπρός από το πρόσωπο και επαναλάμβανε χαμογελώντας «Μάδερ Μαρία, Μάδερ Μαρία», μάλλον για να του επιβεβαιώσω πως κατευθυνόμαστε σωστά προς το προσκύνημα της Αγίας Άννας, της μητέρας της Παναγίας μας. Είχε ξεκινήσει από τον τόπο του για περιήγηση στην Ορθόδοξη Ανατολή. Είχε επισκεφθεί αρχικά τα Μετέωρα, ακολούθησε το Άγιον Όρος και θα συνέχιζε προς Κωνσταντινούπολη, Συρία, Ιορδανία για να καταλήξει στους Αγίους Τόπους. Ο Βασίλης ενθουσιάστηκε με αυτόν τον παράξενο προσκυνητή που είχε αποφασίσει ένα τόσο μεγάλο οδηπορικό. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί ως τουρίστας προσκυνητής στους Αγίους Τόπους και γνώριζε μέσης άκρης τους αγώνες που δίνουν καθημερινά οι Ελληνοορθόδοξοι μοναχοί στους Αγίους Τόπους για να διατηρήσουν σε ορθόδοξα χέρια τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χριστιανοσύνης. Τη στιγμή μάλιστα που οι λοιπές ορθόδοξες εκκλησίες αλλά και τα ετερόδοξα χριστιανικά δόγματα επιβουλεύονται την κυριαρχία των προσκυνημάτων τα οποία βρίσκονται σε όλη την περιοχή της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Η ιδέα του Βασίλη να μεταβούμε κι εμείς στην έρημο της Ιουδαίας για προσκυνηματική διακονία στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάβα
με βρήκε εξ αρχής σύμφωνο. Η επιθυμία για ένα τέτοιο προσκυνηματικό οδηπορικό στους θεοβάδιστους τόπους, αλλά πολύ περισσότερο η διακονία στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, με είχε καταλάβει για πρώτη φορά το 2008, όταν μελετούσα τη ζωή και το έργο του μεγάλου υμνογράφου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, για τις ανάγκες ομιλίας μου σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας που αφορούσε τους Βυζαντινούς λογοτέχνες. Το γεγονός ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε μέσω του ελληνισμού και ότι όλα αυτά τα προσκυνήματα διατηρήθηκαν στους αιώνες ως επιτοπλίστων από Έλληνες μοναχούς, οι οποίοι ευρισκόμενοι πάντα εν μέσω αλόθρησκων και φανατισμένων πληθυσμών έδωσαν και τη ζωή τους για την πίστη τους, μας προέτρεπε στην ιδέα να προσφέρουμε κι εμείς τις υπηρεσίες μας σε ένα ελληνοορθόδοξο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Η χριστιανική πίστη συντελείται πρωτίστως ως βιωματική υπόθεση εσωτερικής διεργασίας πνευματικού χαρακτήρα, αέναης αναζήτησης μετά της απαιτούμενης εκούσιας προσωπικής κοπιώδους προσπάθειας προς τη Θεία προσέγγιση. Το να υπηρετήσουμε κι εμείς το κατά δύναμη, στο χώρο που θεωρείται ως η μεγαλύτερη παλέστρα του μοναχισμού της Παλαιστίνης, το νιώθαμε ως ελάχιστο δείγμα δικιάς μας προσφοράς στον αγώνα των μοναχών, γιατί ακριβώς δεν θα πηγαίναμε απλά για μια τουριστικού τύπου προσκυνηματική επίσκεψη, αλλά για ουσιαστική προσκυνηματική διακονία, κάτι σαν μια μεγάλη πρόκληση και εμπειρία ταυτόχρονα. Αφού το επιστρέψαμε από το Άγιον Όρος, με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο Βασίλης και δίνοντάς μου το διαβατήριό του, μου είπε αποφασιστικά: «Φρόντισε για τα υπόλοιπα». Ο κύβος ερήφθη. Έπρεπε να ενεργήσω μεθοδικά και άμεσα. Πριν τις διαδικασίες για την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με την Aegean για πτήση προς το Ισραήλ, ήταν αναγκαίο να γνωρίζουν οι πατέρες τους Αγίους Τόπους το ποιοι είμαστε, καθώς και τον σκοπό της επίσκεψής μας. Έτσι προηγήθηκε μια συστατική επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κ. Αμβροσίου Λενή, λόγω ιδιαίτερης γνωριμίας που έχουμε μαζί του, προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, λόγω ιδιαίτερης γνωριμίας που έχουμε μαζί του. Ακολούθησε μια τηλεφωνική επικοινωνία συστατικού περιεχομένου του Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, πατέρα Νεκτάριου Καλύβα, με τον πατέρα Ευδόκιμο, τον πνευματικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα, λόγω προσωπικής γνωριμίας, καθώς και μια δικιά μου τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, πατέρα Αρίσταρχο, τον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου, όπου κανονίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες της μετάβασής μας στο Ισραήλ. Ήταν η εισαγωγή στο βιβλίο του Ευθυμίου Ταλάντη «Στους Αγίους Τόπους με τους Αβαΐτες Μοναχούς» στην έρημο της Ιουδαίας και στη συνέχεια ο συγγραφέας καταγράφει ως ημερολόγιο την εμπειρία που αποκόμισε από αυτήν την παραμονή του στην Αγία Γη, με επίκεντρο βεβαίως την Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Κυριακή, 2 Μαΐου 2010. Προς το Ισραήλ.
Απόγευμα της Κυριακής, 2 Μαΐου του 2010, αναχωρήσαμε από την Άμφισσα για την Αθήνα με το λεωφορείο της τακτικής συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ Φωκίδας. Στην Αθήνα, αποβιβαστήκαμε στη στάση κάτω Πατήσια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και μέσω του προαστιακού φτάσαμε αργά τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η αναμονή της πτήσης μας έδωσε την ευκαιρία για μία ανάπαυλα και περιήγηση στους χώρους του αεροδρομίου. Η δροσερή και εύωσμος νυχτερινή άβρα, στεφανωμένη από τον έναστρο ανοιξιάτικο ουρανό, ανατροφοδοτούσε τις αισθήσεις μας με μια υπερκόσμια αγαλίαση. Η φαντασμαγορική θέα από ψηλά του φωτισμένου λεκανοπεδίου της Αττικής, που φάνταζε σαν λάβα που ξεχύλιζε από ηφαίστειο, καθώς επίσης το πολυτελές και φιλόξενο περιβάλλον του αεροπορικού ταξιδιού, με τις περιποιήσεις των αεροσυνοδών, ήταν οι πρώτες εμπειρίες που ζήσαμε καθώς το Airbus της πτήσης Α3928 της Aegean απογειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Ελευθέριος Βενιζέλος, με προορισμό το Ισραήλ. Νυχτιάτικα ακόμα, προσγειωθήκαμε γύρω στις 4.30 το πρωί της Δευτέρας, 3 Μαΐου 2010, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στην πόλη Λοντ, στη μητροπολιτική περιοχή του Τελαβίβ. Εκείνη την ώρα, είχαν προσγειωθεί και άλλες πτήσεις και υπήρχε έντονη κινητικότητα στο χώρο παραλαβής των αποσκευών. Ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων από διάφορες φυλές συνέρεαν με σειρά στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εμπρός στα γκισέ ελέγχου διαβατηρίων. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα από τόσο κοντά τους υπερορθοδόξους Εβραίους με τα χαρακτηριστικά μαύρα καπέλα, τις στριφογυριστές μπούκλες και τις πλούσιες γενιάδες. Δες και έβγαιναν από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η λίστα του Σίντλερ. Αναλογιζόμουν πως κάπως έτσι θα ήταν και οι Φαρισαίοι την εποχή του Χριστού. Στο check-in, τον έλεγχο των διαβατηρίων, γευθήκαμε για πρώτη φορά τα αυστηρά μέτρα με τους εξονυχιστικούς ελέγχους των Ισραηλινών αρχών. Τα λιγοστά αγγλικά μου ίσα που με βοήθησαν στο να συνεννοηθώ με την νεαρά κυρία που διενεργούσε τον έλεγχο. Το αυστηρό υπαλληλικό ύφος και οι επίμονες ερωτήσεις αύξαναν το άγχος σε μένα. Ο Βασίλης δεν γνώριζε καθόλου αγγλικά και απολάμβανε με σαδιστική απάθεια την αγωνία μου στην προσπάθειά μου να εξηγήσω στην Ισραηλινή υπάλληλο της υπηρεσίας ελέγχων πως δεν είμαστε μέλη κάποιας ομάδας τουριστών group, αλλά ταξιδεύουμε μόνοι μας με προορισμό το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Δεν ήταν άλλωστε κάτι συνηθισμένο να ταξιδεύεις για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους χωρίς κάποιον συνοδό ή οργανωμένη ομάδα από ταξιδιωτικό γραφείο, όταν μάλιστα είναι γνωστή η καχυποψία του Εβραϊκού κράτους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τους Άραβες Παλαιστινίους, καθώς και με τα πρόσθετα μέτρα για τη διεθνή τρομοκρατία που επιβλήθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Γι' αυτό άλλωστε και οι ερωτήσεις ήταν τόσο επίμονες και διερευνητικές. Από τα πολλά, στα λίγα, μας φράγισε το διαβατήριο και ήμασταν ελεύθεροι να απολαύσουμε την προσκυνηματική περιοδία μας στους θεοβάδιστους τόπους. Πρωταρχική ενέργεια ήταν να ανταλλάξουμε νόμισμα για να διευκολυνόμασταν στις συναλλαγές μας. Αν και από ό,τι είχαμε πληροφορηθεί, το ευρώ γινόταν αποδεκτό στις συναλλαγές, ωστόσο όμως, σε περίπτωση ανάγκης, θέλαμε να έχουμε και το δικό τους νόμισμα, το σέκελ. Ένα ευρώ αντιστοιχούσε τότε με 5 σέκελ. Είχε αρχίσει πλέον να χαράζει η ροδαυγή και στο χώρο της εξόδου από το αεροδρόμιο επικρατούσε ένα βρασμός για την αναζήτηση του μέσου που θα μας μετέφερε στον προορισμό μας, τα Ιεροσόλυμα. Επιβιβαστήκαμε τα μικρά λεωφοριάκια τύπου Βαν, τα λεγόμενα Σιρούτ, που έκαναν καθημερινά τη διαδρομή από Τελ Αβίβ προς Ιερουσαλήμ και αντίστροφα.
3 Μαΐου 2010, Ιεροσόλυμα. Ένα γλυκό ανοιξιάτικο μεσογειακό ξημέρωμα ανέτειλε, με τον ήλιο να χαρίζει τις πρώτες ηλιαχτίδες του πάνω στη γη της Ιουδαίας, την ίδια ώρα που εμείς, αν και κατάκοποι, προσπαθούσαμε να εγκλωβίσουμε στο μυαλό μας εικόνες από το τοπίο που εναλλασσόταν με ταχύτητα γύρω μας κατά τη διάρκεια της μίας ώρας διαδρομής από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, την Αγία και πολυείμνητη πόλη. Την πόλη που φιλοξενεί τα αξιολογότερα θρησκευτικά μνημεία των χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της παλαιάς πόλης, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τα πελώρια αρχαία τείχη. Ολόκληρη η παλιά πόλη περικλείει την ιστορία χιλιάδων ετών, όπου για μας τους χριστιανούς, εδώ και 2000 χρόνια πριν, με την παρουσία του Θεανθρώπου και την αποκάλυψη της αλήθειας για τη ζωή, έλαβαν χώρα τα φοβερότερα γεγονότα που χώρισαν την ιστορία της ανθρωπότητας σε πριν και μετά Χριστόν εποχή. Ο οδηγός του Σιρούτ μας αποβίβασε κοντά στην Τζάφα Γκέιτ, τη μία από τις 7 πύλες της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ. Η παλιά πόλη είναι περίκλειστα καστρογυρισμένη με ψηλό πέτρινο τείχος. Βρίσκεται εκεί από την εποχή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του 1542. Αποτελείται από 4 συνοικίες. Τη συνοικία των Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης και έχει ως κέντρο αναφορά στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τη συνοικία των Αρμενίων που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης με επίκεντρο το Πατριαρχείο των Αρμενίων, τη μουσουλμανική συνοικία στα ανατολικά της πόλης με επίκεντρο το Κουμέτ Ες Σάκρα ή Τέμενος του Ομάρ και το Χαραμ Ες Σαρίφ και η εβραϊκή συνοικία στο νότιο τμήμα της πόλης με επίκεντρο το Τείχος των Δακρύων. Η επικοινωνία της παλιάς πόλης με την έξω πόλη, τη νέα, γίνεται από 7 πύλες όπου η κάθε μία έχει τη δική της χαρακτηριστική αρχιτεκτονική ομορφιά. Η πύλη του Δαβίδ ή αλλιώς πύλη της Γιάφας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του τείχους μεταξύ της Ορθόδοξης Χριστιανικής και της Αρμενικής συνοικίας. Η νέα πύλη βρίσκεται στη συνοικία των Ορθόδοξων Χριστιανών στο βόρειο τμήμα του τείχους. Η πύλη της Δαμασκού βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του τείχους μεταξύ της συνοικίας των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων. Η πύλη αυτή εξυπηρετούσε ως επιτοπλίστων την παλαιά δημόσια οδό που οδηγούσε στη Δαμασκό της Συρίας. Χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και είναι από τις εντυπωσιακότερες πύλες της πόλης. Υπάρχει ακόμα η πύλη του Ηρώδη. Βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την πύλη της Δαμασκού επί της μουσουλμανικής συνοικίας. Στο ανατολικό τμήμα του τείχους και πάλι επί της μουσουλμανικής συνοικίας βρίσκεται και η πύλη της Γεθσιμανή ή πύλη των Λεόντων. Γεθσιμανή είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει ελαιοτρίβιο. Με αυτό το όνομα και ως χωρίο, περιοχή έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, αναφέρεται και στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Εκεί ενταφιάστηκε η Θεοτόκος. Σε αρκετές γραφές συναντάται και ως Γεθσιμανή. Η πύλη αυτή λέγεται και πύλη του Αγίου Στεφάνου, γιατί είναι απέναντι από το σημείο που οι Εβραίοι λιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, όπου σήμερα βρίσκεται και το ομώνυμο Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου. Πιο δυτικά από την πύλη του Αγίου Στεφάνου, στο ανατολικό τμήμα του τείχους, ακριβώς στο κομμάτι εκείνο που βρίσκεται το όρος του ναού του Σολομόντος, όπου σήμερα είναι χτισμένο το τέμενος του Ομάρ, υπάρχει και η λεγόμενη Χρυσή Πύλη, η οποία είναι κλειστή, κτισμένη. Από την πύλη αυτή, σύμφωνα με την παράδοση, έκανε την θριαμβευτική του είσοδο ο Ιησούς πάνω στο γαϊδουράκι, το γεγονός που εορτάζουμε κατά την Κυριακή των Βαΐων, εκεί όπου τον επιτιμούσε το πλήθος με το Οσανά. Το ίδιο πλήθος, όπου λίγες μέρες αργότερα παραλυρούσε με το σταυροθήτο. Στο νότιο τμήμα του τείχους βρίσκεται η πύλη των Αφρικανών, η οποία εξυπηρετεί την εβραϊκή συνοικία με σημείο αναφορά στο τείχος των Δακρύων. Τελευταία, προς το νότιο-δυτικό τμήμα, μεταξύ της συνοικίας των Εβραίων και των Αρμενίων, βρίσκεται η πύλη της Αγίας Ιών. Ξεκινήσαμε με τα πόδια από την πύλη του Δαβίδ,
προς το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Η υψωμένη γαλανόλευκη, μαζί με τη σημαία της Αγιοταφικής Αδελφότητας στο κτίριο του Πατριαρχείου, εν μέσω Εβραίων και Αράβων, μας ανατροφοδότησε με τα πρώτα ασίγαστα κύματα ρίγους εθνικής υπερηφάνειας, κάτι σαν απαλά ηλεκτροσόκ που σε κρατάνε διαρκώς σε εγρήγορση. Ο Αραβάς Πορτιέρης μας έδωσε τα κλειδιά και μας οδήγησε στο κελίο που είχαν ετοιμάσει για να ξεκουραστούμε. Ύστερα από το ολονύχτιο ταξίδι, η ολιγόρη ανάπαυλα μας βοήθησε να κτίσουμε κάπως τις δυνάμεις μας. Από το πρωί εκείνης της μέρας, στο χώρο του Πατριαρχείου συνεδρίαζε η Ιερά Σύνοδος της Αγιοτοφικής Αδελφότητος και ο πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάβα, πατήρ Ευδόκιμος, είχε έρθει από το μοναστήρι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο. Μετά το τέλος της Συνόδου, θα φεύγαμε όλοι μαζί για το μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Η Σύνοδος καθυστερούσε και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία για μια πρώτη προσκυνηματική επίσκεψη στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, ο οποίος βρίσκεται 100 περίπου μέτρα πιο κάτω από το κτίριο του Πατριαρχείου. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι το τέταρτο κατά σειρά πρεσβηγενές πατριαρχείο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, όπου ομολογεί δογματική και μυστηριακή ενότητα, η οποία εκφράζεται με τη συνοδική φύση της εκκλησιαστικής της οργάνωσης. Οι τοπικές εκκλησίες είναι ενωμένες στην ομολογία της κοινής πίστης, όπου ένας μόνο επίσκοπος σε μία περιοχή, μαζί με τους ιερείς που αυτός διορίζει ανά ενορία, αποτελούν το λειτουργικό οργανωτικό ιστό της επισκοπής του. Ο επίσκοπος ως φορέας της Ορθοδόξου Παράδοσης θεωρείται η ορατή παρουσία του Χριστού και φυσικά ο προεστός της Ευχαριστιακής Σύναξης, η οποία συντελείται κατά τη Θεία Λειτουργία και εκφράζεται με την Βυζαντινή Υμνολογία. Ιστορικά, το Πατριαρχείο ανάγει την ύπαρξή του στις βάσεις που έθεσαν οι Απόστολοι και γι' αυτό αποκαλείται και μήτυρ πασών των Εκκλησιών. Ο προκαθήμενος φέρει τον τίτλο «Η αυτού Θεοτάτη Μακαριώτης, ο Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Σιών». Σήμερα είναι ο κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο τόσο στα θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα της περιοχής των Αγίων Τόπων, όσο και στα γενικότερα ζητήματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες λεπτές ισορροπίες στην περιοχή. Ασκεί απόλυτη κυριαρχία τόσο στον Ναό της Αναστάσεως και τον Πανάγιο Τάφο, όσο και στα υπόλοιπα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αγίας Γης. Στην πνευματική, διοικητική και ποιμαντορική διοικεδοσία του Πατριαρχείου ανήκουν ο Ναός της Αναστάσεως, ο Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, μέρος του Πρετορίου, ο τάφος της Παναγίας μας στη Γεθσιμανή, το μοναστήρι της Μικράς Γαλιλαίας, το Όρος των Ελαιών, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου και ο οίκος της Θεοτόκου, ο Ναός της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, το Φρέαρ του Ιακώβου στη Νεάπολη, ο Ναός του Ευαγγελισμού στην πηγή της Θεοτόκου στην πόλη Ναζαρέτ, το προσκύνημα του Θαύματος στην Κανά της Γαλιλαίας, ο Ναός της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρου στο όρος Σταβόρ, ο ναός των Αγίων Αποστόλων, στην πόλη Καπερναούμ πλησίων του όρους των Μακαρισμών, η μονή της Τιβεριάδος, ο ναός του προφήτου Ελισσαίου στην Ιεριχώ, η ιερά μονή του Αγίου Σάββατου Υγιασμένου, η ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του Σαρανταρίου Όρους, της Βιθανίας, του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου, η ιερά μονή του Αβά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, η λεγόμενη Καταμόνας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του Ευθυμίου Ταλάντη στους Αγίους Τόπους με τους Αβαΐτες Μοναχούς στην έρημο της Ιουδαίας, που αποτελεί το προσωπικό του ημερολόγιο από την προσκυνηματική του επίσκεψη το 2010 στην Αγία Γη. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα, κατά την οποία ο συγγραφέας είχε την ευκαιρία να βρεθεί στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για να προσκυνήσει τον Πανάγιο και ζωοδόχο τάφο. Σημειώνει. Είναι φτωχά τα λόγια για να μεταφέρει κανείς το χαρτί και να περιγράψει όχι μόνο την επιβλητικότητα του κορυφαίου προσκυνήματος της χριστιανοσύνης, αλλά πολύ περισσότερο να αποτυπώσει το μεγαλείο που σηματοδοτεί στο διάβα των αιώνων, το ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς να συγκεντρωθεί ο νους ώστε να μεταφερθείς νοητά πίσω στο χρόνο, όταν οι εικόνες της σύγχρονης εποχής σου δημιουργούν σύγχυση και εναλλαγή συναισθημάτων. Η ανθρώπινη αδυναμία σε δυσκολεύει για τούτο. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να γίνει κατορθωτό. Ο ναός της Αναστάσεως ή ο ναός του Παναγίου Τάφου, όπως ευρύτερα ονομάζεται, καταλαμβάνει σχετικά τεράστιο όγκο και είναι σχεδόν ενσωματωμένος ως αρμονικό σύμπλεγμα με τα γύρω οικοδομήματα. Κατασκευάστηκε αρχικά από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Μετά από αλλεπάλληλες καταστροφές έλαβε τη σημερινή του μορφή κατά τον 19ο αιώνα. Το ογκώδες αυτό οικοδομικό συγκρότημα διακρίνεται για την εσωτερική αρχιτεκτονική αριθμία όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των ναών όπως την έχουμε συνηθίσει. Παρά το γεγονός ότι τα μνημεία που περικλεί διατηρούν ουσιαστική αυτοτέλεια εσωτερικά και εξωτερικά. Το εσωτερικό του όλου οικοδομήματος περικλεί το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, το χώρο του Γολγοθά, την Ιερά Αποκαθήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα μνημεία προσκυνήματα που ανασυνθέτουν την ιστορική πραγματικότητα των φρικτών παθών του θεανθρώπου πάνω στη γη, συνεπικουρούμενα με την ιστορία που το καθένα από αυτά και όλα μαζί κουβαλάνε στους αιώνες έως και σήμερα. Βρεθήκαμε αρχικά στον προαύλιο χώρο, η Αγία Αυλή, όπως τον ονομάζουν οι αγιοταφίτες μοναχοί. Αν και σχετικά νωρίς, ο κόσμος είχε αρχίσει να σειραίει στο ναό. Τα γκρουπ των τουριστών είχαν κατακλείσει την Αγία Αυλή και το εσωτερικό του ναού. Ιταλοί, Ισπανιόλοι, Σλάβοι, Φιλιππινέζοι, Φραντσέζοι και από όλα τα μέρη της γης είχαν καταφτάσει εδώ για να προσκυνήσουν
στο σημαντικότερο προσκύνημα της χριστιανοσύνης. Εντύπωση προξενούσε η ομοιομορφία στην ενδυμασία των προσκυνητών, όπου ήταν ντυμένη αναομάδα, με το ίδιο χρώμα μπλουζάκια ή καπελάκια, ενώ ο ξεναγός κρατούσε υψωμένη το ίδιο χρώμα ομπρέλα, ώστε να μην χαθούν τα μέλη της ομάδος. Μου θύμισαν προσκοπάκια, παρά τη σχετικά μεγάλη ηλικία των τουριστών προσκυνητών. Εδώ, στην Αγία Αυλή, καταλήγει η λεγόμενη οδός του μαρτυρίου, η οποία ξεκινά από το πρετόριο, όπου έγινε η δίκη του Ιησού. Το πρετόριο βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από εδώ, προς το νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης. Για τους Λατίνους, η οδός αυτή ονομάζεται Via Dolorosa, δηλαδή οδός θλίψεως. Άγουσιν ουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον. Ειν δε πρωί, και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μη μιανθώσιν, αλλά να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθεν ουν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «Τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου?» Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, «Είμαι ουν ούτος κακοποιός, ουκ αν σύ παρεδόκαμεν αυτό». Η οδός του μαρτυρίου διασχίζει τα στενά σοκακιά της παλαιάς πόλης, όπου κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν αρκετά χριστιανικά προσκυνήματα, τα λεγόμενα σταθμοί, τα οποία ανήκουν σε διάφορα χριστιανικά δόγματα. Σε κάθε σταθμό, αρχόμενο από το πρετόριο και το λιθόστρωτο, εβραϊστή Γαβαθά, όπου ήταν προφανώς η αυλή του ρωμαϊκού διοικητηρίου, αναφέρεται και τιμάται κάποιο ιστορικό γεγονός που έχει να κάνει με την πορεία του Ιησού προς το Γολγοθά. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος, απολύσε αυτόν. Ιδέοι Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ούκι φίλος του Κέσαρος. Πας, ο βασιλέα εαυτόν ποιόν, αντιλέγει το Κέσαρι. Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγε έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενων λιθόστρωτων, εβραϊστή δε Γαβαθά. Στην Αγία Αύλη, μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον, παρουσιάζει μία από τις τρεις στήλες που κοσμούν στα αριστερά της εισόδου του ναού, την είσοδο. Η κολόνα αυτή σχίστηκε με θαυμαστό τρόπο το μεγάλο Σάββατο του 1580, όταν κατά την τελετή του Αγίου Φωτός, οι Ορθόδοξοι μοναχοί έμειναν έξω του ναού μετά από δόλια σκευωρία των Αρμενίων. Τότε έγινε σεισμός και το Άγιο Φως ξεπήδησε από τη σχισμή που σχηματίστηκε στην κολόνα, ώστε να διαδοθεί πρώτα στον Ορθόδοξο Πατριάρχη, ο οποίος βρισκόταν εκεί πλησίον. Η κολόνα παραμένει ως τα σήμερα αδιάψευστος μάρτυρας του θαυμαστού εκείνου γεγονότος. Ο ιερομόναχος Ιάκωβος, ο νεοασκητιώτης, στην καταγραφή του στα 1830 στον κώδικα 391 του Παναγίου Τάφου με τίτλο «Ορθόδοξη ομολογία περί του Αγίου Φωτός», για να αντικρούσει τις διαδόσεις των ασεβών και απίστων περί του θαύματος που συντελείται κάθε χρόνο με την παρουσία του Αγίου Φωτός που αναβλύζει από τον Πανάγιο Τάφο, σημειώνει «Ου μόνο το πάλε, αλλά και εις τας ημέρας μας, καθώς και ότε εξευλήθησαν έξωθεν οι Ορθόδοξοι παρά των Αρμενίων και εσχίστη η στήλη διαδοθέντος εκείθεν του Αγίου Φωτός, η οποία στήλη αγλώσσος βοά, άχρητη σήμερον, εκ μέσου του σχίσματος, το μεγαλείον του θαύματος, και εσχήνην των κακοδόξων και ασεβών και αθέων αυτών, δόξαν και κλαίος δε της Ορθοδόξου ημών πίστεως». Στο χώρο της Αγίας Αυλής τελείται από τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη κάθε Μεγάλη Πέμπτη η τελετή του Νυπτήρος. Εκεί βρίσκονται και οι εξής μονές και ναοί. Η Μονή του Αβραάμ, ο Ιερός Ναός της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, το Παρεκκλήσιο των Αγίων Μυροφόρων και τέλος το Παρεκκλήσιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
ενώ απέναντι υπάρχει και το μετόχι της Γετσημανή. Η Ιερά Μονή Αβραάμ βρίσκεται στα δεξιά μας, καθώς ευρισκόμενη στην Αγία Αυλή ατενίζουμε την είσοδο του Ναού της Αναστάσεως. Είναι αφιερωμένη στον Πατριάρχη Αβραάμ και εκεί διαμένει ο εκάστοτε φύλακας του Παναγίου Τάφου. Ο ναός της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της κυρίας εισόδου, στο συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως. Εκεί υπάρχει μια πέτρινη σκάλα που οδηγεί στο χώρο του Γολγοθά. Λέγεται πως από αυτή τη σκάλα προσπάθησε να εισέλθει στον ναό η Μαρία η Αιγυπτία, η οποία εμποδίστηκε εξαιτίας της αμαρτωλής ζωής της. Εκεί βρίσκεται ο μικρός ναός επωνόματι της Οσίας Μαρίας. Μεταξύ της σκάλας και της Ιεράς Μονής του Αβραάμ παρεβάλλονται δύο παρεκκλήσια, ένα των Κοπτών και ένα των Αρμενίων. Απέναντι, από την ανατολική πλευρά της Αγίας Αυλής, δηλαδή προς τα αριστερά, καθώς προσεγγίζουμε την κεντρική είσοδο, βρίσκονται στη σειρά τα παρεκκλήσια των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, του Αγίου Ιακώβου, του Αποκαλωμένου και Αδελφού Θεού, και των Μυροφόρων. Ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας, καθώς και η Εστήρ, η Μάρθα και η Σαλόμη, ήταν τέκνα του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο. Όταν ο Ιωσήφ θέλησε να διανύμει την περιουσία του στα τέκνα του σύμφωνα με τον νόμο, οι τρεις αδελφοί αρνήθηκαν μερίδιο στον Χριστό, ως μη καταφύσιν αδελφό τους. Ο Ιάκωβος επέμενε να λάβει και ο Ιησούς μερίδιο, γι' αυτό ονομάστηκε αδελφόθεος. Λόγω του πράου χαρακτήρα του, αποκλήθηκε ολβίας, δηλαδή δίκαιος. Πίστεψε στον Χριστό και ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Προσκύνημα, καθώς εισήλθαμε στο ναό λίγα μέτρα μετά την είσοδο, είναι η Αγία Αποκαθήλωση. Πρόκειται για μια μεγάλη πορφυρόλευκη μαρμάρινη παραλληλόγραμμη πλάκα, κολλημένη στο δάπεδο. Σύμφωνα με την παράδοση, κάτω από αυτήν την πλάκα βρίσκεται ο φυσικός βράχος όπου ακούμπησαν το σώμα του Χριστού όταν το κατέβασαν από το Σταυρό του Μαρτυρίου. 8 μεγάλες κανδύλες κρέμονται πάνω από το προσκύνημα της Αγίας Αποκαθήλωσεως, ενώ στον τοίχο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, ένα υπέροχο ψηφιδωτό αναπαριστά τη σκηνή κατά την οποία οι μυροφόρες με τους μαθητές του Χριστού Νικόδημο και Ιωσήφ κατεβάζουν το σώμα του Κυρίου και το εναποθέτουν για να το ετοιμάσουν σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής για την ταφή. Συνεχίσαμε λίγα μέτρα προς τα δεξιά από το σημείο της Αγίας Αποκαθήλωσης, όπου εκεί υπάρχει μία απότομη μαρμάρινη σκάλα και ανεβαίνοντας περί τα 10 μέτρα υψομετρική διαφορά από το δάπεδο της Αποκαθήλωσης, βρεθήκαμε στο χώρο του Γολγοθά. Εκεί, στο σημείο αυτό, βρίσκεται ο μικρός λόφος όπου οι Ρωμαίοι στρατιώτες έμπηξαν το σταυρό πάνω στον οποίο σταύρωσαν τον Κύριό μας. Πρόκειται για τον τόπο της εκούσιας υπέρτατης θυσίας για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων.
σύμφωνα με τις γραφές της εποχής, ο χώρος του Γολγοθά ευρισκόταν εκτός της πόλης της Ιερουσαλήμ. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί πως ο Γολγοθάς ή Κρανίου Τόπος όπως ονομαζόταν βρισκόταν κοντά στην πόλη, εγγύς ειν της πόλεως. Ο δε Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του τον προσδιορίζει έξω της πύλης της πόλεως. Όταν στα μέσα του 4ου αιώνα η Αγία Ελένη βρέθηκε στους Αγίους Τόπους με σκοπό να εντοπίσει και να αποκαλύψει τα σημεία εκείνα που συνδέθηκαν με τη ζωή και το έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διαπίστωσε πως τα τείχη της πόλης, όπως και η έκτασή της, είχαν διευρυνθεί και ο Γολγοθάς είχε πλέον συμπεριληφθεί εντός της πόλης, όπου και περιλαμβάνεται σήμερα μέσα στο μεγάλο οικοδόμημα του Ναού της Αναστάσεως. Την ώρα που βρεθήκαμε στο προσκύνημα του Γολγοθά, υπήρχαν αρκετοί προσκυνητές οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά στη σειρά τους να προσκυνήσουν, ενώ διαρκώς συνέρεαν κι άλλοι στο χώρο. Η φροντίδα του χώρου, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο, είναι διαμοιρασμένη ανάμεσα στους Λατίνους που κατέχουν το χώρο πριν την προσέγγιση στο ακριβές σημείο και στους Έλληνορθοδόξους που κατέχουν την Αγία Τράπεζα, όπου κάτω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων βρίσκεται το ακριβές σημείο του βράχου όπου ήταν τοποθετημένος ο Σταυρός του Κυρίου. Με υπομονή και τάξη περιμέναμε τη σειρά μας να προσκυνήσουμε για να μεταβούμε στη συνέχεια στο επόμενο προσκύνημα. Κατευθυνθήκαμε προς το κορυφαίο προσκύνημα που είναι αναμφίβολα ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος. Το σημείο όπου τοποθετήθηκε το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή εκεί όπου συνέβη το μέγα γεγονός της Αναστάσεως εκ νεκρών. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδείς ετέθη. Οικείουν δια την Παρασκευή των Ιουδαίων, ότι εγγύσιν των μνημείων έθηκαν τον Ιησούν. Πολλά έχουν υποθεί και άλλα τόσα έχουν γραφεί για το κορυφαίο αυτό γεγονός που τροφοδοτεί με ελπίδα και παρηγοριά γενναίες ανθρώπων στο διάβα των αιώνων. Για μας τους Ορθοδόξους, η Ανάσταση του Χριστού είναι το σπουδαιότερο και κορυφαίο γεγονός. Αντίθετα, οι Λατίνοι δίνουν βαρύτητα στη γέννηση του Ιησού, δηλαδή στη σύζευση της Θείας Ουσίας με την ανθρώπινη φύση. Η αμφιβολία ή αμφισβήτηση του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού είναι απόρρια της πεπερασμένης ανθρώπινης αδυναμίας. Ακόμα και αν ένας εκ των μαθητών του Κυρίου, ο Θωμάς, παρότι έβλεπε επί τρία συνεχή χρόνια τα θαύματα που επιτελούσε ο Κύριος, το γεγονός της Αναστάσεως δυσκολεύτηκε να το πιστέψει. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δώσει ξεχωριστή έμφαση στο γεγονός της Αναστάσεως, το διετύπωσε με απόλυτο τρόπο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Είδε Χριστός ούκ εγιγερτέ, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κεν είδε και η πίστη ημών». Και πιο κάτω επαναλαμβάνει «Είδε Χριστός ούκ εγίγερτε, ματέα η πίστη ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών». Δηλαδή, χωρίς την Ανάσταση, η χριστιανική πίστη είναι κενή, άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και ως εκ τούτου μάταια. Στο κεντρικότερο σημείο του οικοδομήματος του Ναού του Παναγίου Τάφου βρίσκεται το κουβούκλιο που σκεπάζει το μεγάλο μνημείο. Κάτω ακριβώς από τον μεγάλο ανοιχτό θόλο, τη ροτόντα, εκεί εσωτερικά είναι διακοσμημένος ο τρούλος αυτός με 12 επιχρυσωμένες ακτίνες, οι οποίες συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους, ενώ στο κέντρο είναι ανοιχτός για να εισέρχεται το φως του ηλίου εντός του ναού. Το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου είναι ένα μικρό οικοδόμημα που σκεπάζει τις μαρμάρινες πλάκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται λαξευμένο στο βράχο ο τάφος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο τάφος, όπως μας πληροφορούν οι γραφές, δεν ήταν μόνο κενός, αλλά και καινούριος, όπου κανείς άλλος δεν είχε ενταφιαστεί εκεί πριν από τον Χριστό. Περιμέναμε ίσως και παραπάνω από μια ώρα στη σειρά για να εισέλθουμε να προσκυνήσουμε στο κορυφαίο αυτό προσκύνημα της χριστιανοσύνης.
Στην είσοδο η επιγραφή στο επάνω μέρος. «Μνήστη Κύριε του δούλου σου βασιλικού Κάλφα Κομνηνού Μυτιλινέου 1810». Μας ενημερώνει για τον κτήτορα και το έλεος της κατασκευής. Στην πρόσωψη του κουβουκλίου υπάρχει ένα στάσιμη ανάγλυφη απεικόνηση του Κυρίου μέσα σε σχήμα λαβάρου σε γύσο σχήματος αψίδας με την επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες η ανάξιοι δοξολογίαν προσφέρομεν τη αφάτο σου ευσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Το εσωτερικό του Ιερού Κουβουκλίου χωρίζεται σε δύο μέρη, στον προθάλαμο και στον κυρίως θάλαμο του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Το κέντρο του προθαλάμου ονομάζεται Άγιος Λίθος. Στο χώρο αυτό, μέσα σε ένα μαρμάρινο διακοσμημένο παραλληλόγραμμο ή πρυψωμένο, υπάρχει τμήμα του Λίθου, ο οποίος έφραζε το μνημείο του Κυρίου. Περιμετρικά από το μαρμάρινο αυτό διάκοσμο είναι χαραγμένα αναστάσιμα χωρία από την Καινή Διαθήκη. Άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού, προσελθόν απεκύλησε τον Λίθον, θύρας του μνημείου 1810. Ο στενός χώρος του προθαλάμου είναι αγιογραφημένος και στολισμένος με πάμπολες κανδύλες και εμπλουτισμένος με επιγραφές από αναστάσιμα χωρία. Ο μαρμάρινος διάκοσμος δεσπόζει σε όλο σχεδόν το εσωτερικό του Ιερού Κουβουκλίου. Η πατριαρχική μήτρα και ανάγλυφες παραστάσεις αγγέλων συμπληρώνουν τον όλο θρησκευτικό διάκοσμο. Στο μέσον και πάνω από την είσοδο της θύρας που οδηγεί στο δεύτερο και σπουδαιότερο θάλαμο δεσπόζει μαρμάρινη ανάγλυφη αναστάσιμη επικόνηση του Κυρίου ανάμεσα σε κλάδους δένδρων. Στα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα της εισόδου υπάρχουν μαρμάρινες στήλες με ανάγλυφη απεικόνιση των μυροφόρων και του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Ο μαρμάρινος διάκοσμος συμπληρώνεται με ανάγλυφη παράσταση συνδόνης που στεφανώνει τις κολόνες της εισόδου, της πτυχώσης, της οποίας, αν παρατηρήσει κανείς, θα δει χαραγμένο «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε τον ζώντα, εν νεκρής ανέστη». Σχεδόν γονατιστή, εισήλθαμε στο δεύτερο θάλαμο του Ιερού Κουβουκλίου. Στο μικρό αυτό χώρο που με τα βίας χωράνε δύο άνθρωποι, βρίσκονται μαρμάρινες πλάκες, οι οποίες σκεπάζουν το λαξευμένο στο βράχο τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 33 κανδύλες, όσα και τα γήινα χρόνια του Χριστού, κρέμονται από την οροφή του Κουβουκλίου, αναμένες από το ανέσπερο φως της Αναστάσεως, που αναβλύζει εδώ κάθε μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου. Η επιγραφή «Η πηγή της ημών Αναστάσεως», χαραγμένη στο μαρμάρινο τοίχο, απέναντι ακριβώς από την είσοδο στο χώρο, καθώς και το χρυσοκέντητο Χριστός Ανέστη, που κρέμεται πάνω από τις μαρμάρινες πλάκες, υπενθυμίζει στον προσκυνητή το υπερκόσμιο γεγονός της Αναστάσεως. Ο απαραίτητος χρόνος, καθώς και η απαιτούμενη προσπάθεια του νου για προσήλωση προ τη Θεία προσέγγιση, ώστε η προσευχή ως ηκεσία για μας και τα προσφυλή μας πρόσωπα να ευωδοθεί στην αγάπη του Θεού, προσέκρουσε στην επιτακτική ανάγκη της συντόμευσης για τη διευκόλυνση του πλήθους των προσκυνητών. Έτσι, εξήρθανε βιαστικά από το κορυφαίο αυτό προσκύνημα και συνεχίσαμε. Ακριβώς απέναντι από το Ιερό Κουβούκλιο βρίσκεται ο κεντρικός ναός της Αναστάσεως, το καθολικό όπως ονομάζεται, όπου λειτουργούν καθημερινά μόνο οι Ορθόδοξοι. Ο χώρος αυτός είναι σκεπασμένος από ξεχωριστό τρούλο με υπέροχο ψηφιδωτό βυζαντινής τεχνοτροπίας. Η επιγραφή «Χαίρεσιον Αγία, μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον» πληροφορεί τον επισκέπτη προσκυνητή για την αγιότητα του χώρου. Μετά το προσκύνημα μας στον Πανάγιο Τάφο, περιηγηθήκαμε και προσκυνήσαμε μέσω πολλών προσκυνητών και στα υπόλοιπα προσκυνήματα που περικλείει το τεράστιο οικοδόμημα του Ναού της Αναστάσεως. Κάτω από το σημείο του Γολγοθά, στο ίδιο επίπεδο με την Αγία Αποκαθήλωση, υπάρχει Ορθόδοξο παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Αδάμ τον Πρωτόπλαστο. Μια παλιά εβραϊκή παράδοση αναφέρει πως ο Νόε, μετά τον κατακλυσμό, τοποθέτησε σε εκείνο το σημείο το κρανίο του Αδάμ. Γι' αυτό και ο τόπος ονομαζόταν Κρανίου Τόπος,
Εβραϊστή Γολγοθάς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το παρεκκλήσιο του Αδάμ βρίσκεται και το ορθόδοξο παρεκκλήσιο του Ακανθίνου Στεφάνου, όπου διασώζεται μια πέτρινη κολόνα. Πρόκειται για κολόνα που βρισκόταν στο αρχαίο ρωμαϊκό διοικητήριο της εποχής του Χριστού, εκεί όπου σύμφωνα με την παράδοση, καθόταν ο Ιησούς όταν τον περιγελούσαν και τον φραγγέλωσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες πριν τον οδηγήσουν στη Σταύρωση. Λόγω τότε εκεί πάνω, στην κολόνα αυτή φόρεσαν στο Χριστό το Ακανθίνο Στεφάνι, το παρεκκλήσιο αυτό το ονομάζουν του Ακανθίνου Στεφάνου. Η κολόνα μεταφέρθηκε στο ναό του Παναγίου Τάφου κατά τον 8ο αιώνα προφανώς για να συμπληρώσει τη σύνθεση των παθών του Κυρίου. Συνεχίζοντας, παραδίπλα υπάρχει μια απότομη κατηφορική σκάλα με καμιά εικοσαριά περίπου σκαλιά που μας οδηγεί σε ευρύχωρο υπόγειο χώρο διαμορφωμένο σε παρεκκλήσιο. Ο χώρος αυτός ανήκει στους Αρμενίους και είναι αφιερωμένος στο γεγονός του διαμερισμού των ηματίων του Κυρίου. Σε παρακείμενη κόγχη από το αρμενικό παρεκκλήσιο υπάρχει το ορθόδοξο παρεκκλήσιο του Αγίου Λογκίνου. Πρόκειται για τον Εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτών που επέβλεπαν τη διαδικασία της Σταύρωσης και ο οποίος ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού, αληθώς, Θεού Υιός Συνούτος. Σύμφωνα δε με την παράδοση, ο Εκατόνταρχος Λογκίνος θανατώθηκε από τους Ρωμαίους για την αιμονή στην πίστη του στον αληθινό Θεό. Συνέχεια, από το χώρο αυτό και κατεβαίνοντας περί τα 10 ακόμα σκαλοπάτια, βρεθήκαμε στο χαμηλότερο σημείο του τεράστιου οικοδομήματος του Ναού της Αναστάσεως. Στο χαμηλότερο αυτό σημείο, όπου εμφαίνονται τα πετρώνυμα της γης ως ένα είδος του Άσης Πηλαίου, η Αγία Ελένη, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, εντόπισε τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Κυρίου, όπου επάνω εκεί, ο Θεός ως άνθρωπος, άφησε την τελευταία του πνοή για να μετατρέψει το άψυχο υλικό του ξύλου σε αληθινή ζωοποιό δύναμη. Για το χώρο αυτό υπήρχε η παράδοση πως οι Ρωμαίοι είχαν πετάξει το σταυρό του Κυρίου ύστερα από την αποκαθήλωσή του. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε κι εμείς μαζί με τον συγγραφέα την περιήγησή μας στον πανιερό ναό της Αναστάσεως. Πολύτιμο συμπαραστάτη σήμερα στις σειρές μας αποδημίες είχαμε το βιβλίο του Ευθυμίου Ταλάντη στους Αγίους Τόπους με τους Αβαΐτες Μοναχούς στην έρημο της Ιουδαίας που κυκλοφόρησε στην Άφισσα το 2017. Φίλες και φίλοι ακροατές, να ευχηθούμε και το σημερινό μας ραδιοφωνικό οδηπορικό, αν και νοηρό, να ήταν άξιο. Χαίρετε. Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.